Αντικατάσταση του πακέτου Χατζηγάκη με άλλο μέτρο που θα βελτιώσει την αγροτική οικονομία, προτείνει η Πασεγέ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ύστερα από την επιστολή που παρέλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εν τω μεταξύ, αύριο επιστρέφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαίου στους παραγωγούς, αλλά μόνο στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ, που είναι παράλληλα καταχωρημένοι στην κεντρική βάση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με ταχύς ρυθμούς εκτελούνται οι εργασίες κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου Πατρών Κορίνθου, που έχει αναλάβει η Ολυμπία Οδός ΑΕ. Ο αυτοκινητόδρομος μήκους 365 χιλιόμετρων θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο δρόμο υψηλού κινδύνου, που σήμερα ενώνει την Ελευσίνα με την Κόρινθο, την Πάτρα και τον Πύργο, και θα επεκταθεί ως τον αυτοκινητόδρομο προς Καλαμάτα στην διασταύρωση με την Τζακώνα. Οι εργασίες αναμένονται να ολοκληρωθούν το 2014 και θα περιλαμβάνει 3 λωρίδες κυκλοφορία σε κάθε ρεύμα, που θα επιτρέπει την ανάπτυξη ταχύτητας 120 χιλιόμετρων την ώρα. Βοθρολύματα εντοπίστηκαν στα νερά της παραλίας Ψανή στην Αύπακτο. Ανάστατοι λουόμενοι της παραλίας αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν απαντήσεις από τους αρμόδιους. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΝ Χρήστος Σικόλας σε δηλώσεις του αναφέρει πως πρόκειται για ένα γεγονός ανάξιο λόγου, αφού σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε μετά από λίγες ώρες η δημοτική επιχείρηση, δεν υπήρχε κοιλίδα από τα λίμματα, διαψεύδοντας την εικόνα που όλοι οι λουόμενοι αντίκρισαν και η τηλεοπτική κάμερα του Λεπάντο κατέγραψε. Τα μελτέμια του Αυγούστου γεννούν προβληματισμό στους αξιωματικούς της πυροσβεστικής, καθώς στο παρελθόν τέτοιες ημέρες εκδηλώνονται συνήθως πυρκαγιές. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται και η πυροσβεστική υπηρεσία Ναυπάκτου, με όλο το προσωπικό της, μόνιμο και εποχιακό, να βρίσκεται σε θέσεις μάχης προκειμένου να αντιμετωπίσουν κάθε ενδεχόμενο. Ασφυκτικά γεμάτη παραμένει η πόλη της Ναυπάκτου από αυτοκίνητα μετά και το πέρας του 15 Αύγουστου. Και σήμερα, σε όλο το οδικό τμήμα που διασχίζει την πόλη, παρατηρήθηκαν ουρές αυτοκινήτων, καθώς τα διπλοπαρκαρισμένα οχήματα εμπόδιζαν την εύκολη διέλευση των υπολείπων οχημάτων. Με αφαίρεση των πινακίδων κυκλοφορίας των οχημάτων που παρανομούν, προειδοποιεί η τροχιά Ναυπάκτου. Συμφέρει περισσότερο η διέλευση από την Πορθμιακή Γραμμή Ρίου Αντιρίου από ό,τι στην γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης, αναφέρουν οι οδηγοί που για τις καθημερινές μετακινήσεις τους φαίνεται πως προτιμούν τα φέριμποτ καθαρά για οικονομικούς λόγους.